και πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα. Αυτή τη συζήτηση την έκανα πριν 3 μέρες με τον σύντροφό μου. Εσύ την ξεκίνησες. Εγώ την ξεκίνησα. Άχου θα μου... Άχου το παιδί, άχου αλήθεια, μου το πάνε. Αλήθεια, εγώ την ξεκίνησα. Δεμένο πιστάγκο να και τον πάνε. Και του είχα πει ότι σε 10 χρόνια από τώρα... Θα έχουμε δύο παιδιά, αγάπη μου. Όχι, ούτε καν. Δεν το είπα αυτό καθόλου. Παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και σίγουρα θα ήθελα να κάνω σε λίγα χρόνια. Με τον σύντροφό σου. Ενώ πιστεύεις ότι θα παντρευτείτε. Είναι αυτός ο ένας. Για μένα ναι. Αχ, μπράβο. Ναι. Είναι καψούρα. Μπράβο, μπράβο. Να περνάμε μπράβο. Και τα σωστά μηνύματα από αυτήν. Είναι. Για πες λοιπόν, τι του είπες. Λοιπόν, και του είπα ότι ξέρεις τι φαντάζομαι, πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 10 χρόνια. Να είμαι σε ένα σπίτι. Μεγάλο. Ναι. Που να έχω μία ντουλάπα τεράστια, με μεγάλο καθρέφτη, να χωράνε όλα μου τα ρούχα, γιατί δυσκολεύω πάρα πολύ και δεν τα βρίσκω. Όχι, τον άγχος, με αποτέλεσμα να τα πετάω, να μην βρίσκω αυτά που θέλω και δυσκολεύομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη ντουλάπα μου για τα ρούχα που έχω και τα παπούτσια. Οπότε του λέω, φαντάζομαι ότι θα έχω ένα τέτοιο σπίτι δικό μου, με μία τεράστια ντουλάπα, θα έχω... Πες μου ότι σου είπε, δικό μας αγάπη μου, Όχι, τη είπε να έχει αγάπη μου, να το σπίτι σε 10 χρόνια. Και εγώ σου το εύχομαι. Και εγώ ξέρω τι φαντάζομαι. Μπράβο του. Μπράβο του. Τιμή και δόξα στον ήρωα. Είσαι φίλο μα. Μπράβο του. Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι και πολύ ρομαντικό, οπότε τα πετάει κάτι τέτοια. Ναι. Δεν ήταν αυτό, η μαντούχα θα μείνει. Τέλος πάντων, φαντάζομαι να προχωρήσω στη δουλειά που είμαι τώρα και του είπα κάποια πράγματα έτσι που σε θέλω να κάνω. Πάνω... Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε μια εταιρεία με κοσμήματα, όπως σας είχα πει και τις προάλλες. Είναι κάτι πολύ πρόσφατο, κάτι πολύ καινούριο για μένα που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το εξελίξω γιατί έχει προοπτικές. Και γενικά μου αρέσει να κάνω πράγματα και να μην βαριέμαι και να πηγαίνω συνέχεια παραπάνω και παραπάνω. Οπότε αυτό του είπα και ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, στα επόμενα 10 χρόνια, να σχεδιάσω και μια δική μου συλλογή.